Πονοκέφαλο αποτελεί για τις αρχές το πρόβλημα η χορύπανση στην Πάφο. Απόδειξη 4 πρόσφατες καταγγελίες της αστυνομίας για 5 υποστατικά μετά από έλεγχο στη λεγόμενη Μπαρ Στρίτ Αγίου Αντωνίου. Δεν μπορεί όμως η αστυνομία να παραμένει αδιάφορη όταν δέχεται παράπονα πολιτών, είτε αυτοί διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, είτε είναι τουρίστες, και τα παράπονα αυτά αφορούν οχληρία ή χορύπαση που προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία κέντρων αναψυχής. Η αστυνομία δεν καταγγέλει αυθαίρετα, ξεκαθαρίζει ο Νίκος Πενταράς. Τους ενημερώνουμε σχετικά, τους συμβουλεύουμε να σταματήσουν να παρανομούν, να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των αδειών που τους έχουν δοθεί και η κατάσταση παρακολουθείται. Σύμφωνα με την αστυνομία, ιδιαίτερα σημαντικός και βοηθητικός είναι και ο ρόλος της επάρχου. Στο ίδιο μήκος κλίματος και οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου. Δεν μπορούν, λέγει, κάποιοι αντί να αποτελούν διαφήμιση για τον τουρισμό, να προκαλούν αναστάτωση, δυσφορία και εκνευρισμό λόγω χληρίας και ηχορύπανσης. Αν θέλουμε τα επόμενα χρόνια να μιλούμε για σοβαρή αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και αν θέλουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης να έρχονται στην Κύπρο, στην Πάφο, πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα, είτε αυτή είναι στα ξενοδοχεία, είτε αυτή είναι έξω που κινείται ο τουρισμός, πρέπει να προσέξουμε τον κραχτισμό, πρέπει να προσέξουμε την ηχορύπανση. Δεν μπορεί ο άλλος να διαμένει σε ένα ξενοδοχείο, να πληρώνει μερικές εκατοντάδες ευρώ κάθε βράδυ για να μείνει και να μην μπορεί να κοιμηθεί λόγω ηχορύπανσης. Αν και το πρόβλημα του κρακτισμού έχει περιοριστεί, το πρόβλημα της ηχορύπανσης εξακολουθεί να παραμένει, κυρίως στην Αγίου Αντωνίου, αναφέρει ο Φέδωνας Φέδωνος, χαιρετίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες της αστυνομίας. Για άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει αυτή τη φορά